Σε Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στην Αρκαδία. Στην πρωτεύουσα του νομού, τα διαθέσιμα διαμερίσματα αυτή την περίοδο είναι αρκετά περιορισμένα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο σπίτι προς ενοικίες που να καλύψει τις φοιτητικές ανάγκες. Έχουμε καθημερινά αιτήματα ανθρώπων που έρχονται παρακαλά να κάνουν. Ξέρω ότι και εμείς και όλοι οι συνάδελφοι προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δείξουμε και τον καλύτερο εαυτό της πόλης μας προς τα έξω. Αλλά δυστυχώς οι δομές της πόλης αυτή τη στιγμή αδυνατούν να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανέβρεση κατοικίας εύκολα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα χαρακτηριστικά των κατοικιών ή διαμερισμάτων προς αναζήτηση εξαρτώνται άμεσα από τον προϋπολογισμό. Συνήθως το πρώτο ερώτημα είναι να βρεθεί μια γκαρσονιέρα ή ένα διάρρη, ανάλογα το budget της κάθε οικογένειας και το πώς θέλουν να έχουν το παιδί τους. Υπάρχει μια μεγαλύτερη προτίμηση στο κέντρο και ειδικά στους πρωτοετής φοιτητές που οι γονείς έχουν μια μεγαλύτερη ανασφάλεια. Οπότε εκτιμούν ότι όντας στο κέντρο το παιδί θα κινηθεί πιο εύκολα. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή. Σαν δεύτερη επιλογή υπάρχουν οικογένειες που ζητάνε επιπλωμένα διαμερίσματα από αυτά. Συνήθως είναι η πιο μικρή επιλογή που μπορεί να προσφέρει η πόλη μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σαν έσχατη λύση θα ζητήσουν ένα πιο μεγάλο σπίτι, να πούμε τριάρι, δηλαδή ένα σπίτι με δύο κρεβατοκάμαρες, το οποίο συνήθως θα πρέπει να είναι παιδιά που γνωρίζονται ή έχουν αποφασίσει να ψάξουν κάποιο συμφοιτητή για να συγκατοικήσουν και να μοιράσουν τα έξοδα. Η περιοχή αλλά και η κατάσταση του ακινήτου, όπως και οι παροχές, διαμορφώνουν την τιμή του ενοικίου. Θα βρούμε σπίτια από 200 ευρώ και 300 και 350 για γκαρσονιέρες και διάρρη, ανάλογα το επίπεδο, το έτος κατασκευής και τις παροχές που προσφέρει ένα σπίτι. Αν είναι επιπλωμένο, αν δεν είναι επιπλωμένο, η θέση παίζει ρόλο. Κάποιος φοιτητής, ο οποίος έχει την τύχη να έχει κάποιο μικρό αυτοκίνητο από την οικογένειά του, γι' αυτό είναι πιο εύκολο να κινηθεί ακόμα και πιο άκρη από την πόλη. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η κτηματομεσητική αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Η πανδημία επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Προφανώς επηρέασε και την στέγη, τόσο την ιδιωτική, τα σπίτια που μένουμε, αλλά και την επαγγελματική στέγη. Από την ώρα που η αγορά ήταν κλειστή, καινούργια μαγαζιά δεν νοικιάζονταν, δεν φτιάχνονταν, οπότε αυτό έφερε μια στασιμότητα. Η αλυσίδα αυτή τη στασιμότητα οδήγησε ώστε να υπάρχουν ελάχιστες έως μηδαμινές εργασίες. Συνοψίζοντας, είχαμε μια στασιμότητα τα προηγούμενα χρόνια, μια δύσκολη περίοδο. Είχαμε σχεδόν ένα πάγωμα της αγοράς μέσα στα lockdown. Έχουμε την περίοδο μετά τα lockdown, όπου πλέον από τον Ιούνιο και μετά βλέπουμε μια αύξηση των εργασιών. Βλέπουμε και τον τραπεζικό τομέα σιγά σιγά, νομίζω τουλάχιστον δύο συστημικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει και διαφημίζουν τη δυνατότητα να δώσουν στεγαστικά δάνεια, σαφώς με πιο αυστηρούς όρους από ό,τι γινόταν στο παρελθόν. Και αυτό είναι θετικό για την αγορά.